ένα νέο κύκλο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων προκαλέσει τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για τη γενοκτονία των ποντίων, την οποία χαρακτήρισε αιματηρή εθνοκαθάριση, αλλά όχι γενοκτονία με την αυστηρά επιστημονική έννοια του όρου. Οργή επικρατεί στον ποντιακό ελληνισμό, καθώς οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας προσβάλλουν και θίγουν τους ποντίους. Το Φεβρουάριο του 1994, ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, ορίζοντας μάλιστα ως ημέρα μνήμης την 19η Μαΐου. Έκτοτε αναγνώρισε επίσης την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού η Κυπριακή Βουλή, 7 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θα ήθελα να πω, δεν ξέρω πού διάβασε την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού ο κύριος Φίλης, ξέρω όμως πού την διαβάσαμε εμείς. Και εμείς την διαβάσαμε στα μάτια των παππούδων και των γιαγιάδων μας, αυτών που γλίτωσαν τη γενοκτονία, αυτών που άφησαν πίσω τους 353.000 νεκρούς γονείς, αδέλφια, συγγενείς, γείτονες. Τη διαβάσαμε στα δάκρυα που κυλούσαν και στους λιγμούς τους, κάθε φορά που στο νου τους ζωντάνευαν οι φρικτές μνήμες. Τη διαβάσαμε στα σφιγμένα χείλη τους που ελάχιστες φορές χαμογελάσανε. Οι 353.000 νεκροί, κύριε Φίλη, είναι πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να σας ανεχτούμε. Ένα μήνυμα προς τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Τσίπρα, να το στείλει στο σπίτι του. Κακός. Είναι η γενοκτονία και κακώς δεν το, δεν το παραδέχεται, γιατί ήταν πατριώτες, ήρθαν εδώ και αν πούμε τη γλώσσα τους είναι η αρχαία ελληνική. Θα δίνωσε, δίδω την ήτη έλεγαν, δεν λέγαμε στην αρχαία. Οπότε κρατάνε τις παραδόσεις, τρίτες και τέταρτες γενιές, τα παιδάκια θα φουντηθούν, θα χορέψουν. Εγώ Μακεδόνα είμαι, αλλά τους παραδέχουμε πάρα πολύ. Η γενοκτονία έγινε και στους Πόντιους και οι Μικρασιάτες, δηλαδή έγιναν πολλά, μας έκαναν οι Τούρκοι. Να τοποθετηθεί επίσημα η κυβέρνηση και να αποδοκιμάσει τις θέσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη. Ακόμη και να τον απομπέψει από τη θέση του, ζητούν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ποντιακών φορέων. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αύριο θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στις 4 η ώρα στο Σύνταγμα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη.